Συμμερίζονται τα πάντα από τα ζώνης του. Αρχικό συνεταιρισμό καινούριου τριγωνικά. Είναι και ομάδα παραγωγών. Και ομάδα παραγωγών. Πρόσφατα στον εκδότη. Εμείς προσπαθούμε από το μηδέν, κύριε Γενικέ, γιατί οι νόμοι τελευταίοι περί συνεταιρισμών δεν κοίταξαν προς τους συνεταιρισμούς, κοίταξαν προς άλλα πράγματα. Είναι ένα σημαντικό κεφάλαιο που δεν ξέρω αν είναι η ώρα για να συζητηθεί αυτή τη στιγμή. Θα το αφήσω. Το θέμα της ελιάς Καλαμάτας το είπαμε. Αγωνιούμε ως παραγωγή. Έτσι, γιατί, δηλαδή, εκεί που θα πρέπει να βοηθάμε την εξαγωγή, να μην βάζουμε προς κόμματα. Έτσι, ένα δεύτερο θέμα σοβαρό, το είπαν και οι Αλγύριοι, είναι το θέμα των υποδομών. Δεν είμαστε δίπλα στην Τρικονίδα, είμαστε κοντά στον Αχαιολό και δεν έχουν να ποτίσουμε. Το ΕΠ κατεστραμμένα παντελώς. Από κακή διαχείριση, ίσως. Νομικό πλαίσιο απειρχαιωμένο και δεν υπάρχει. Δηλαδή είναι, θέλει που για την αρχή, θέλει που δεν δουλειά. Τα έχουμε συζητήσει στο παρελθόν και με άλλους ανθρώπους. Έτσι. Θα έτσι αλλιώς τίποτα. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Το θέμα των υποδομών στην Λακαναγία. Και μην ξεχνάμε την ιδιαιτερότητα του Αγρινίου. Την τόνισε ο κ. Δήμαρχος, τονίζω και εγώ. Εδώ έγινε αναδιάφορες καλλιέργειες, πηγαίναμε μόνοι μας. Έφυγε το καπνό και ψαχνόμασταν. Άλλοι βάλανε ελιές κάτω στον κάψο που ξεραθήκανε, δεν γινότανε. Άλλοι κάνανε έτσι, δηλαδή πειράματα, χωρίς χρήματα, μόνοι μας. Τέλος πάντων, η ελιά Καλαμών περπατάει. Και πρέπει να τη στηρίξουμε. Και την τοπική ελιά Αγρινίου μετά. Έτσι. Αλλά η ελιά Καλαμών που είχε πρόβλημα. Αυτά δεν θα πω τίποτα άλλο. Πού σας δημιουργήσε αυτό το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο για τους συνεταιρισμούς? Κοιτάξτε, εγώ έχω για το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο και εμείς αυτή τη στιγμή πρώτα-πρώτα έχουμε ενστάσεις όσον αφορά αυτό που έγινε, που κάναν τις δευτεροβάθμιες οργανώσεις, πρωτοβάθμιες. Δηλαδή, όλη η περιουσία, όλη η τεχνογνωσία, όλος ο κόπος των παππούδων μας, των πατεράδων μας, πήγε σε κάποιους ανθρώπους. Κάνα και μια αύξηση με το κύπου κεφαλαίου στο κομμάτι της εφημερίδας και εμείς μείναμε απ' έξω. Λοιπόν, δηλαδή πώς έγινε αυτό, δεν ξέρω καν, είναι και συνταγματικό, δεν ξέρω τι, δεν είμαι και ειδικός. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν έχουμε, δηλαδή τώρα θέλω να προσλάβω έναν υπάλληλο που κάνει και ανακοινώσεις και κοιτάμε με τα λίγα έσοδα που έχουμε πώς θα λειτουργήσουμε, πώς θα κάνουμε. Και άλλοι απολύουν, προσλαμβάνουν, κάνουν. Και στα προβλήματά μας, εντάξει, άλλοι είναι κοντά, άλλοι δεν είναι, και δεν είναι ένα θέμα αυτό. Αλλά θέλει πολύ συζήτηση. Να το δούμε σοβαρά. Να κλείσω εγώ, να σας καλωσορίσω κι εγώ για μια ακόμα φορά. Κύριε Γενικέ, γνωρίζετε πολύ καλά, νομίζω ότι είστε και γεωπόνος. Στο επάγγελμα και στην μόρφωση, οπότε γνωρίζετε αρκετά σημαντικά θέματα γύρω από το νομό μας, διότι ο νομός μας είναι κατεξοχήν αγροκτηνοτροφικός. Θέλαμε να τον παρουσιάσουμε διαφορετικά, αλλά είναι αγροκτηνοτροφικός. Όπως γνωρίζετε, έχουμε το 10% του ζωικού κεφαλαίου της Ελλάδος και βεβαίως έχουμε και ένα εξαιρετικό κάμπο, ο οποίος έχει τα προβλήματα που αναφέρθησαν και μια περιοχή η οποία έχει τρομερές ποσότητες νερού με 5 φυσικές και 4 τεχνικές λίμνες, να μην αρβεύεται όλοι. Τέλος πάντων, για να μαζέψω όλη την ιστορία, ήθελα να σας πω ότι στον νομό υπάρχουν 53 χειροτροφικές μονάδες, 53 τυροκομεία, 32 ιχθυοκαλλιέργειες, 93 αλλιοτριβεία, 35 εξαγωγές και μεταποιητές επί τραπέζες ελιάς, 5 εταιρείες που ασχολούνται με το αυγοτάραχο και τα συναφή προϊόντα, 3 εταιρείες που ασχολούνται με τα όσπρια και το ρύζι κλπ. Και 3 εταιρείες με το αλάτι. Αυτά είναι σε γενικές γραμμές οι εταιρείες και οι δραστηριότητες που αφορούν περισσότερο το Υπουργείο στο οποίο είστε. Έχουμε όμως ένα τεράστιο πρόβλημα. Λοιπόν, μια τοποθέτηση για να πιάσω.
εγώ κύριε Γενική, φαντάζομαι δεν ήμουν εδώ γιατί δεν ήξερα τι ώρα θα γίνει, ήξερα 11. Φαντάζομαι ότι έχουν καλυφθεί στα περισσότερα. Αλλά αυτό που θέλω να πω είναι ότι στα βασικότερα προβλήματα θα ξεκινήσω από το τελευταίο που έθεσε ο πρόεδρος του Δημητηρίου. Στην Αιτωλοκαρανία παράγονται 30 με 35.000 τόνοι ελιές καλαμάτες. Ποικιλία καλαμάτες. Αυτό το θέμα πρέπει να διευθετηθεί πάρα πολύ. Ξέρουμε ότι είναι θέλει λεπτούς χειρισμούς, αλλά θα πρέπει να βρει τη λύση. Δεν το άνοιξαν για πάρα πολλά χρόνια ή το πιάνανε επιδερμικά. Νομίζω όμως ότι υπάρχουν τρόποι να λυθεί. Το θέμα δεν είναι αν θα λέγονται και οι δικές μας pop καλαμάτες ή κάτι άλλο, ή αυτοί θα χάσουν το pop. Το θέμα είναι η χώρα να μην χάσει την ελιά καλαμάτας, την ποικιλία αυτή, και εμείς να μπορούμε να κάνουμε όλες τις εξαγωγές μας με τις συγκεκριμένες ποικιλίες που εμπορευόμαστε. Και εμείς έχουμε εργοστάσιο ελιών στην Ένωση και εξάγουμε ελιές καλαμάτες. Ποικιλίες καλαμάτες. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο που θέλω να θέσω και δεν ξέρω αν το έχει θέσει ο Μίγηρη, είναι ότι νομίζουμε ότι στην απονιτροποίηση θα πρέπει να βγουν και υπάρχουν μελέτες περιοχές της Αιτωλοκαρανίας που είναι γύρω από την Τριχονίδα, γύρω από την περιοχή του Αιτωλικού, του Μεσολογγίου, αλλά και της κάτω Πηδιάδας. Οι συμμαχίες και Τριχονίδος, γύρω κάμπους. Υπάρχουν μελέτες από το Μετσόβιο που αποδεικνύουν ότι είναι αρκετά ανεβασμένα τα γητρικά και χρειάζεται μια ουσιαστική παρέμβαση. Και θα θέσω άλλα δύο θέματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά πιστεύω για τον τόπο μας φέτο. Το ένα έχει να κάνει με την ακαρπία στα πυρηνόκαρπα και στα ακνίδια και το άλλο έχει να κάνει με το γλυοσπόριο στην ελιά, που στο δεύτερο, παρόλο που το μέγεθος μπορεί να είναι στο 20% στο 30%, σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ παραπάνω βέβαια, αλλά ενδεχομένως είναι μεμονωμένες, είναι τεράστια ζημιά για τον ομό, γιατί όπως καταλαβαίνετε, αν συνάμει για 30% σε 30-35.000 τόνους ελιές καλαμάτες, συνάμει για 10.000 τόνους. Άρα συζητάμε για 15 εκατομμύρια με 17 τουλάχιστον ζημιά από αυτό το προϊόν. Είναι μεγαλύτερη, γιατί δεν διαλέγουν την πράγμα. Είναι μεγαλύτερη στο κόστος μετά και στα υπόλοιπα. Άρα, δεν για την ακαρπία στα πυρηνόκαρπα και στα υπόλοιπα έχει φτάσει στο 80 με 90%. Είναι καταστροφή. Και δεν είναι καταστροφή μόνο για τον παραγωγό που αυτός είναι ο πρώτος που έχει την απώλεια εισοδήματος. Κατ' επέκταση είναι τεράστια ζημιά και για τους συνεταιρισμούς και για τους εξαγωγείς που μεταποιούν όλα αυτά τα προϊόντα. Η ακαρπία αποδίδεται στις υψηλές θερμοκρασίες που είχαμε το χειμώνα και δεν πέσανε σε λίθαργο και τα ακνίδια και τα πυρηνόκαρπα και η ακαρπία ήταν τεράστια. Δεν κοιμηθήκαν που λέμε εμείς οι παραγωγοί. Αυτά ήθελα να πω. Πιστεύω ότι ολοκληρώσαμε. Ο λόγος σε εσάς. Να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Ερχόμενος εδώ γνώριζα ότι έρχομαι σε μια δυναμική περιοχή. Διαπιστώνω όμως ότι υπάρχουν και δημιουργικοί άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτή τη δυναμική περιοχή και ξέρουν να μετατρέπουν αυτό που είπατε κύριε Δήμαρχε, ευχή και κατάρα. Ξέρουν πάντα να μετασχηματίζουν την κατάρα σε ευχή. Και έτσι βρίσκεται πάντα διέξοδο και πιστεύω ότι αντιμετωπίζεται τις δυσκολίες. Να αρχίσω από την ελιά καλαμών. Ναι, και διαπίστωσα ότι είναι μάλλον το κεντρικό πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζεται. Πράγματι, έχει ξεκινήσει η διαδικασία, έχει ληφθεί η απόφαση, είναι στον αποσκευαστικό. Η λύση που δώσαμε είναι αυτή που έχει δώσει και η ίδια ζωή. Δηλαδή τόσα χρόνια η ελιά καλαμών έφευγε ως καλαμάτα όλιος και κάποια στιγμή εμφανίστηκε το pop, ελιές καλαμών pop. Σαν πρώτο βήμα είναι η εγγραφή της καλαμάτα στον εθνικό κατάλογο ως συνώνυμο της ποικιλίας καλαμών. Αυτή είναι η απαρχή της λύσης, επομένως σε σύντομο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα. Και νομίζω ότι δεν θα χρειαστεί να κάνετε περαιτέρω ενέργειες προκειμένου να υπερασπίσετε το προϊόν το οποίο παράγεται και εξάγεται τόσο χρόνο.